αποφασίσαμε. Ενωμένοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι από τον Εύρο έως την Κρήτη, να δώσουμε μια απάντηση στην κυβέρνηση ότι δεν έχει λυθεί κανένα από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και θα συνεχίσουμε με κλιμάκωση τον αγώνα έως ότου λυθούν αυτά τα αιτήματα. Δίνουμε 3 μέρες προθεσμία στον Πρωθυπουργό να δώσει λύσεις ουσιαστικές και να γίνει η συνάντηση μαζί μας με ουσιαστικές λύσεις, να υπάρχει δηλαδή να βρει τα δημοσιονομικά που χρειάζεται να βρει για να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Θα του στείλουμε τα αιτήματα τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, αφορούν την νέα ΚΑΠ και 2-3 άλλα που αφορούν όλους μας, τις αποζημιώσεις και τις αναπλήρωσεις εισοδήματος σε όλα τα προϊόντα, μαζί βέβαια σαν Θεσσαλία και ένα φάκελο το οποίο περιέχει της Θεσσαλίας τα αιτήματα. Και από τη Δευτέρα, εάν δεν ευωδώσει αυτή η συνάντηση, θα οργανώσουμε κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, με αγροτικά μηχανήματα και καλούμε όλη την κοινωνία να είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι αγώνας για να έχουμε όλοι υγιεινά, φθηνά αγροτικά προϊόντα. Και η κυβέρνηση λέει όχι διάλογο με κλειστούς δρόμους, τι λέτε? Μέχρι στιγμής είμαστε 15 μέρες στο δρόμο, η κυβέρνηση έχει κλείσει τους δρόμους, οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν όμως το δρόμο για να βρεθούν λύσεις και να λυθούν τα προβλήματά μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κλιμάκωση και σήμερα ξεκινάμε, θα πάμε στην Παθέ, στο παλιό που κάναμε τον μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όλοι μαζί θα κάνουμε μια ενημέρωση σαν πανελλαδική ενημέρωση σε όλους τους συναδέλφους μας. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή για να κάνει συζήτηση. Το αποδείξαμε σήμερα ότι εκπρόσωποι πάνω από 60 μπλόκα, εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών από όλη τη χώρα ήμασταν σήμερα εδώ και θα βγει και η επιτροπή για να συζητήσει αυτά τα αιτήματα. Τα αιτήματα είναι αυτά που μας ενώνουν, τα αιτήματα είναι αυτά που κλιμακώνουν τον αγώνα μας, στα αιτήματα ζητούμε απαντήσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Το ότι δημοσιονομικά από αύριο δεν έχει αποκλεισμούς, κύριε Τζέλα, έχει αποκλεισμούς από αύριο στους δρόμους. Συντονισμένα από αύριο σε όλη τη χώρα θα κάνουμε προφανώς μια κίνηση τέτοια, έτσι ώστε να πάρει η κυβέρνηση το μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε.